Πολίτες της Αθήνας, σήμερα ο ελληνικός λαός έγραψε ιστορία. Η ελπίδα έγραψε ιστορία. Ο κυρίαρχος ελληνικός λαός έδωσε σήμερα καθαρή, ισχυρή, αδιαμφισβήτητη εντολή. Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα. Θα αξιοποιήσουμε την εμπιστοσύνη και θα σχηματίσουμε κυβέρνηση όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων. Σήμερα δεν διαμαρτυρόμαστε. Σήμερα γιορτάζουμε. Σήμερα γιορτάζει η δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι γιορτή. Η δημοκρατία είναι χαρά. Η δημοκρατία είναι λύτρωση. Η δημοκρατία είναι διέξοδος. Και σήμερα γιορτάζουμε την νίκη της δημοκρατίας. Ό,τι και να ξημερώσει τη Δευτέρα, είμαστε ήδη νικητές. Η Ελλάδα έστειλε μήνυμα αξιοπρέπειας. Έστειλε μήνυμα περηφάνειας. Εκπλήρωσα το στοίχημα. Φόρεσα τη γραβάτα. Αλλά πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά τα χρόνια τη μάχη την έδινα με τη στολή εργασίας χωρίς τη γραβάτα. Όπως την έδινα τη μάχη χωρίς τη γραβάτα και στα επίσημα και στα ανεπίσημα, έτσι θα συνεχίσω και τώρα να τη δίνω. Γιατί ο ελληνικός λαός έχει να κερδίσει ακόμα πολλές μεγάλες μάχες και εμείς να το γνωρίσουμε. Κερδίσαμε μια μάχη, όχι όμως τον πόλεμο. Συναντιόμαστε σήμερα εδώ στις Πρέσπες με φόντο το Τριεθνές στο δικό μας ραντεβού με την ιστορία. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε εδώ κοιτώντας κατάματα την ιστορία των λαών μας. Βρισκόμαστε εδώ για να πράξουμε και οι δύο το πατριωτικό μας καθήκον. Κάνουμε ένα ιστορικό βήμα για να υπάρχουν από εδώ και στο εξής μόνο νικητές. Για να επουλώσουμε τις πληγές του χρόνου, να ανοίξουμε το δρόμο της ειρήνης, της συναδέλφωσης, της συνεργασίας, της συνανάπτυξης. Το νέο κύμα στην κοινωνία, στην τέχνη, στην πολιτική περνάει είτε με συγκρούσεις, το πιο συνηθισμένο, είτε επειδή κάποιοι που κατέχουν θέσεις ευθύνης κατανοούν την αναγκαιότητά του. Και εγώ κατανοώ την ανάγκη για ένα νέο κύμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και αποφάσισα να παραμερίσω για να περάσει. Αποφάσισα λοιπόν να προτείνω την εκλογή νέας ηγεσίας από τα μέλη του κόμματος, όπως ορίζει το καταστατικό του. Την άμεση προσφυγή στις σχετικές διαδικασίες, στις οποίες φυσικά δεν θα είμαι υποψήφιος. Θα είμαι όμως παρόν, πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά από αυτές.